σήμερα το σχολείο με ιδιαίτερη χαρά και τιμή επιβραβεύει τρία άξια τέκνα της Νάξου. Τον μαθητή μας Γεώργιο Βερίκοκο για την εισαγωγή του στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μια ιδιαίτερη επιτυχία του Γιώργου, γιατί κατέφερε κάτι πολύ σπουδαίο ως μαθητής αλλά και ως αθλητής. Και ακριβώς ο αθλητισμός τον βοήθησε, γιατί μέσα από τον αθλητισμό, πέρα από την υγεία, αναπτύσσονται και άλλα εφόδια για τον άνθρωπο, όπως είναι η πειθαρχία, η αγωνιστικότητα, η μεθοδικότητα. Το σχολείο μας λοιπόν επιβραβεύει τον Γιώργο Βερίκοκο για την επιτυχή εισαγωγή στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ευχόμαστε στους γονείς να είναι υγιείς και να καταναλώνουν όχι μόνο τον Γιώργο αλλά και τα άλλα παιδιά. Το δεύτερο που επιβραβεύει το σχολείο μας είναι ο Μανώλης Αντωνινέος για την προσφορά του στον αξιακό αθλητισμό. Τι να πεις για αυτόν τον αθλητή, τον αιωνόβιο αθλητή. Από μικρός ασχολείται με τον αθλητισμό μέχρι και σήμερα. Οι επιτυχίες του είναι σημαντικές. Τα πρώτα χρόνια ασχολείται με τα άρματα και τις ρήψεις. Τον κερδίζουν όμως οι ρήψεις με πολύ μεγάλες επιτυχίες. Μόνιμος πρωταθλητής, θα έλεγα, στη σφαίρα και στη δισκοβολία, σε τοπικούς αγώνες, σε πανελλήνια πρωταθλήματα που έχει σημαντικές επιτυχίες και διακρίσεις. Σε αγιοπελαγίτικους αγώνες και βέβαια, αυτό είναι και το πιο σημαντικό, μέχρι και σήμερα εξακολουθεί να ασχολείται ως βετεράνος με σημαντικότατες επιτυχίες. Έτσι θα σας αναφέρω ενδεικτικά ορισμένες. 1991, Αθήνα, δεύτερος στη σφαίρα. Κωνσταντινούπολη το 1995, Βαλκανική, πρώτος στο δίσκο. Το 1998, Θεσσαλονίκη, πρώτος στο δίσκο. Αιγαιοπελαγίτικους αγώνες, τι να αναφέρουμε, 1986, Λέσβος, πρώτος στη σφαίρα. 1989, στη Ρόδο, πρώτος στη σφαίρα. 1992, στην Νάξο, πρώτος στη σφαίρα. Αυτό το βιβλίο είναι γεμάτο από επιτυχίες του Μανώλη Σαντορινέου. Που το χαρακτηρίζει και που το αναγνωρίζουμε είναι ότι υπήρξε ο στιλοβάτης του Ναξιακού Στίβου. Χωρίς τον Μανώλη Σαντορινέο δεν θα υπήρξε σήμερα ο Στίβος. Αυτόν επιβραβεύουμε και το ευχόμαστε να είναι υγιής και να συνεχίζει τον αγώνα αυτό. Μπράβο! Θα ήθελα ότι έχω ένα μεγάλο παράπονο από το Δήμο Νάξου. Τρία χρόνια έχει σταματήσει να μας επιχορηγεί. Γιατί λέει ότι χρειάζονται τιμολόγια που έχει χαλάσει τα λεφτά που σου έχουν δώσει. Δεν μπορεί να χαλάσει 50% ευρώ κάπου και να γυράζει συνέχεια τιμολόγια. Για να το ξέρει, επειδή βγάζει ο Δήμος ανακοινώσει ότι ο Ναξιακός πάρει 5.000 ή 3.000, αλλά τα λεφτά αυτά δεν τα έχουν πάρει ποτέ. Τρία χρόνια και προσπαθώ μόνος μου να ανταπεξέλθω στα έξοδα του σωματείου. Έχουμε και ένα συμβούλιο, αλλά τα πιο πολλά λεπτά τα βάζω από τους εμπειρίες. Ο Βασίλης Βαλιδράς, ένας καταξιωμένος επιχειρηματίας με σημαντική συμβολή στον αξιακό αθλητισμό ως παράγοντας. Από τα νεανικά του χρόνια συμμετέχει στα συμβούλια του νεοσύστατου τότε Παναξιακού. Γίνεται ένα απόσπατο κομμάτι του Παναξιακού και συμμετέχει σε όλες σχεδόν τις διοικήσεις του Παναξιακού και φυσικά και ως πρόεδρος Παναξιακού. Ο Βασίλης Βαλιδράς στηρίζει πάντα τον αξιακό αθλητισμό, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά και στο στίβο και στο μπάσκετ που συμμετέχει και στην ίδρυση του φιλαθλητικού Νάξου και βέβαια στα πέτρινα χρόνια, στα δύσκολα δηλαδή χρόνια, είναι και αυτός ο στιλοβάτης και παίζει σημαντικό ρόλο στην ανασύσταση και εξέλιξη του Παναξιακού στις αρχές της δεκαετίας του 80. Επίσης, στα παλιότερα χρόνια που γινόντουσαν γυμναστικές επιδείξεις, είναι ο κύριος αθλοθέτης, η προσφορά του είναι συνεχής μέχρι και σήμερα. Αυτόν επιβραβεύουμε και του ευχόμαστε να είναι υγιής και να συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο την προσφορά του αυτή. Καταρχήν να ευχαριστήσω πολύ τους καθηγητές.
φοιτητές που για αυτή την τιμή που μου κάνουν σήμερα, αλλά ειλικρινά δεν περίμενα ποτέ ότι η αγάπη μου για τον αθλητισμό, έστω και ως αθλητικός παράγοντας, θα με έφερνε στο σημείο να τιμηθώ σήμερα γι' αυτό. Θέλω να πω δύο λόγια. Καταρχήν θέλω να προτείνω, επειδή τη σημερινή εποχή το αθλητικός παράγον έχει άσχημη επεξήγηση, να το αλλάξουμε και να το κάνουμε αθλητικός συνεργάτης. Ή και σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως είναι το Μανώλη του Σαντορινέου, αθλητικός εργάτης. Και λέω συνεργάτης γιατί κανένας αθλητής δεν θα μπορέσει μόνος του να κάνει κάτι αν δεν έχει τους συνεργάτες του, δηλαδή τους προπονητές του και τους ανθρώπους που θα φροντίσουν για όλα τα άλλα που χρειάζεται ένας αθλητής. Θα πρότεινα στα παιδιά που για διαφόρους λόγους δεν μπορούν να χαρούν τον αθλητισμό από μέσα, δηλαδή σαν αθλητές, να πλαισιώσουν τους αθλητές και να προσπαθήσουν να τους προσφέρουν ό,τι μπορούν, έστω και ψυχολογική υποστήριξη για αυτό που κάνουν και συντροφικότητα. Και μια προτροπή. Ας μειώσουμε το χρόνο μας στο ίντερνετ και τα facebook και ας έρθουμε πιο κοντά στον αθλητισμό και τους αθλητές.